Να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Αποκριάτικες παρελάσεις, βέβαια, ελαιοπανδημίας και επιδημιολογικής κρίσης δεν θα έχουμε. Πανελλαδικά και στην Κρήτη, βέβαια, συγκεκριμένα. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι δεν υπάρχει όρεξη, δεν υπάρχει κέφι, δεν υπάρχει προγραμματισμός στους περισσότερους δήμους της χώρας. Και η φράση κλειδί και στην Κρήτη είναι παράλληλες εκδηλώσεις. Με μέτρα, με προσοχή. Ακόμα τα κρούσματα και σήμερα είναι πάνω από 16.500, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε η πανδημία δεν έχει φύγει, ο κορονοϊός βρίσκεται δίπλα μας και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πού θα πάμε σήμερα? Θα πάμε να συναντήσουμε εκπροσώπους κρητικών φοιτητών, κρητών φοιτητών στην περιοχή της Ξάνθης, προκειμένου να μιλήσουμε για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις εκεί στην όμορφη περιοχή, πάνω ψηλά στην Βόρεια Ελλάδα. Να συναντήσουμε, βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα, καθώς είναι από το 20, η αλήθεια είναι, τα συγκεκριμένα πλάνα. Ωστόσο, να μπούμε σιγά σιγά στο κλίμα και να κάνουμε μια αρχή στη συζήτηση. Καθώς θα συναντήσουμε, Εύη. Θα συναντήσουμε την Αργυρό Σταματάκη, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Φοιτητών Ξάνθης, ο Ψιλορείτης, και την Εμμανουέλα Καλουδάκη, που είναι η γραμματέας του Συλλόγου. Ακριβώς, λοιπόν, να σας καλησπερίσουμε και τις δύο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πόσο όμορφο να επικοινωνούμε εκεί με παιδιά με καταγωγή από την Κρήτη που βρίσκονται μακριά από το νησί. Ωστόσο, έχουμε να συζητήσουμε ξεχωριστά πράγματα και να μας μεταφέρουν και όμορφη εικόνα. Λοιπόν, καλησπέρα και στις δύο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά να ξεκινήσουμε με την Αργυρό και να μας πει λίγο το κλίμα το οποίο κυριαρχεί εκεί στην Ξάνθη. Ποιο είναι? Ναι, βεβαίως. Σε λίγο θα σας γυρίσουμε και την κάμερα να δείτε. Η πόλη έχει στολιστεί, υπάρχει όρεξη και κέφι. Βέβαια, πάντα με όλα τα μέτρα, ναι. Κατά της πανδημίας. Ο Δήμος θα διοργανώσει κάποιες συναυλίες, αύριο Κυκνοπέμπτη και την άλλη εβδομάδα. Αυτό, πάντως σίγουρα έχουμε πολύ όρεξη και πολύ κέφι για τα καναβάλια που έρχονται. Θα προσέχουμε όσο βέβαια είναι απαραίτητο, αλλά δεν πέφτει η όρεξή μας. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω την Εμμανουέλα, αν υπάρχει διάθεση για αυτές τις παράλληλες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν βέβαια και στην Κρήτη, σε πολλές περιοχές και στην Ξάνθη. Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει διάθεση. Προφανώς τα πράγματα, επειδή είναι λίγο πιο δύσκολα σε αυτές τις συνθήκες που βρισκόμαστε, νιώθουμε λίγο περιορισμένοι, σίγουρα, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να πέφτει το ηθικό μας γενικά. Μάλιστα. Οπότε, είμαι αισιόδοξη. Στην Ξάνθη πόσα χρόνια είστε? Είμαστε 4 χρόνια. Οπότε έχετε βιώσει καρναβαλική διάθεση, σωστά? Έχετε νιώσει καρναβαλική διάθεση? Το 19 είχαμε, το 18. Το 18. Ναι, και το 18 και το 19 εγώ. Μάλιστα, πόσοι κρητικοί φοιτητές είστε πάνω στην Ξάνθη? Είμαστε αρκετοί και τώρα μετά την πανδημία που ξανανεβήκαμε ουσιαστικά όλοι και ξαναμπορέσαμε και συναντηθήκαμε. Έχουν έρθει και νέα πρόσωπα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που προτιμάει και ένας κρητικός να ανέβει εδώ πάνω, και να έρθει και στο Σύλλογο, εννοείται. Αύριο Τσικνοπέμπτη έχετε οργανώσει έτσι κάτι σαν σύλλογος, ξεχωριστό, να μαζευτείτε όλα τα παιδιά με την καταγωγή από την Κρήτη και να γιορτάσετε. Δεν έχει κανονιστεί κάτι τέτοιο, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα με το συνοστισμό, ας πούμε. Στην περίπτωση που γίνεται κάτι τέτοιο, συνοσμούσαν πάρα πολλά άτομα. Στον χώρο του συλλόγου, κάτι το οποίο θα ήταν λίγο δύσκολο. Λόγω των μέτρων κτλ. Ναι, ακριβώς. Μπράβο, ο καθένας μόνος του λοιπόν, ο καθένας μόνος του, δεν πειράζει. Του χρόνου τα πράγματα θα είναι καλύτερα, θα επιστρέψουμε σε μια φυσιολογική ροή, βέβαια. Η καταγωγή σας αποκρείται από ποια περιοχή, Αργυρό? Ηράκλειο. Είμαστε και οι δύο από Ηράκλειο. Ναι. Και το μήνυμα είμαστε το οποίο. Είμαστε φοιτήτρες και οι δύο μαζί. Σε ποια σχολή, σε ποιο τμήμα? Είμαστε στο τμήμα πολιτικών μηχανικών. Ναι. Και οι δύο. Στο 4ο έτος. Και. Τάξα. Με το καλό να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας, να ακολουθήσετε και να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας. Το μήνυμα, φαντάζομαι, έχετε επικοινωνήσει με τους δικούς σας εδώ στην Κρήτη. Περιμένουν αυτή τη σύνδεση, είμαι σίγουρος. Αν θέλετε να τους πείτε κάτι και να κλείσουμε με αυτόν τον όμορφο τρόπο, βέβαια. Εγώ δεν θα ήθελα να πω κάτι συγκεκριμένο. Θα ήθελα να πω κάτι που λέμε εδώ με τα παιδιά συνήθως στο Σύλλογο. και ότι ένας κριτικός αξιένα είναι μόνος του. Δύο είναι σύλλογος. Α, μάλιστα. Εμμανουέλα. Ναι. Αν θες να πεις κάτι εσύ. Εγώ δεν θα ήθελα να πω κάτι συγκεκριμένο και εγώ. Θα ήθελα να πω όμως ότι 9 Απριλίου κανονίζουμε το γλέντι μας εδώ πέρα στην Ξάνθη. Θα σας ενημερώσω. Ημέρα 9 Απριλίου. Σάββατο. Είναι Σάββατο. Θα είναι. Ελπίζουμε και ο καιρός και, και η πανδημία. Καλή επιτυχία λοιπόν. Εδώ θα είμαστε. Σας ρώτησα για την ημέρα, διότι μετά εμείς Σαββατοκύριακο δεν έχουμε εκπομπή. Τη Δευτέρα όμως περιμένουμε υλικό και θα πραγματοποιήσουμε και ζωντανή σύνδεση με όσα μέλη θέλετε για να τα πούμε. Μας έχετε υποσχεθεί να γυρίσει η κάμερα και να δούμε και λίγο Ξάνθη. Ναι. Βέβαια, λοιπόν. Εδώ είναι ο Βασιλιάς Καρνάβαλο. Ναι. Και αντίστοιχα, είμαστε στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης. Ναι. Το ρολόι. Και δεν ξέρω αν φαίνεται αντίστοιχα. Είμαστε λίγο μακριά, θα πρέπει να πλησιάσουμε. Να πλησιάσετε, να μας δείξετε. Ναι. Καρναβαλικούς στολισμούς, φαντάζομαι, που έχουν ομορφύνει τη πόλη. Ναι, αντίστοιχα και εδώ. Μάλιστα, συννεφιά βλέπω, έβρεξε καθόλου. Και στον πάνω. Έβρεξε το πρωί, ναι. Έβρεξε, έρχεται η κακογερία εδώ στην Κρήτη, έχει έρθει, οπότε θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Λοιπόν, καρναβαλική διάθεση, άρματα εκεί στην καρδιά της Ξάνθης. Ο φακός ανήκει βέβαια στην Αργυρό και στην Εμμανουέλα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας εκεί 9 Απριλίου, κορονοϊού επιτρέποντος θα πω εγώ και καιρού βέβαια. Και με το καλό να τα ξαναπούμε. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε, να είστε καλά. Λοιπόν, να είστε καλά, γεια σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.